Σε μια άλλη περίπτωση μήνα σε συμμορία που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας ένας από τους συλληφθέντες μάλιστα δεν δίστασε να πυροβολήσει και τη σύζυγό του. Και μιλάμε, Ματίνα, για μια συμμορία η οποία αναλάμβανε ό,τι εργασίε ήθελε ο καθένα. Δηλαδή, μπορούσε κάποιο, ακόμα και αν ήθελε να κάνει κακό σε κάποιον άλλον, να του δώσει χρήματα και αυτοί, καθώ είχαν και βαρύ οπλισμό, να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι πριν από μερικού μήνε είχαν παρεπεροβολήσει εναντίον μια καφετέρια στην περιοχή του κέντρου τη Αθήνα. Τώρα, όντω χρησιμοποιούσαν τα όπλα ακόμα και για να λύσουν τι δικέ του διαφορέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από του συλληφθέντε, πυροβόλησε τη σύζυγό του με την οποία είχε διαφωνίε, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, είχε πει τότε στου αστυνομικού ότι η γυναίκα είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο σπίτι του. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ίσχυε. Να σα πω λοιπόν ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και έχουν κατασκευθεί πιστόλια, φυσίγγια για μυστήρε, καθώ επίση και συγχαστήρα που βρήκαν στα σπίτια των δραστών. Δύο συλληφθέντε. Μίνα Καραμήτρου, ευχαριστούμε πολύ.